Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Ηλία, τον ποδοσφαιριστή του Εθνικού Άχνας, που σκόραρε το δεύτερο δέρμα της ομάδας του και έδωσε τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του. Ανδρέα, πόσο σημαντικό είναι για σας μετά τη λήξη του αγώνα? Σίγουρα αυτή η νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Μας φέρνει το όνομα στην πρώτη κατηγορία. Και αυτός ήταν ο μοναδικός στόχος της Πασκουάς και πρέπει να κερδίσουμε. Παίζετε απέναντι σε ένα αντίπαλο που έχει ξεχάσει τι σημαίνει ήττα, αλλά πήγατε στον αγωνιστικό χώρο και αποδείξατε στη δική σας έδρα ότι εσείς είστε το αφεντικό στο σημερινό παιχνίδι. Αντίδρασε ο Ολυμπιακός, μείωσε το σκορ στη λήξη του ημιχρόνου. Πόσο σημαντικό ήταν για εσάς η πίεση που δεχτήκε στο δεύτερο ημιχρόνο? Σίγουρα ο Ολυμπιακός Λευκός είναι για αυτό η ομάδα πρώτης κατηγορίας. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό φαίνεται από το βαθμό που έχουμε να κάνουμε ο πρώτος. Εμείς όμως παλέψαμε, είναι το γήπεδο μας εδώ, το Ασάγη Άχνας. Καταφέραμε να κερδίσουμε. Ναι, ο Ολυμπιακός μας πίεσε, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράσουμε. Ανδρέα, επόμενος αντίπαλος, το αναβληθέν παιχνίδι με τον Οθέλο την Τετάρτη. Ακόμα έναν ντέρπι που αν η ομάδα σας κερδίσει, νομίζω πολύ δύσκολα χάνει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ο Οθέλος είναι, μάλιστα, γι' αυτό είναι μια ομάδα που διαπαραίτητη για την πρώτη κατηγορία. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα επίσης. Αλλά εμείς θα παλέψουμε την τέτοια και όπως σήμερα που όπως το παιχνίδι θα δεχτεί στο Ασέγγι όπως και σήμερα και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε. Πού αφιερώνει στη σημερινή τεράστια νίκη της ομάδας? Σίγουρα την αφιερώνω στους οπαδούς, στον πρόεδρο και σε όλους τους συμπαίκτες μου που βοήθησαν και να σκοράρω και να πάρουμε την νίκη. Φίλες, ευχαριστώ και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη σειρά του πρωταθλητισμού.